Ευρισκόμεθα πάντοτε βεβαίως στον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, στην 15η κατήχησή του, στην παράγραφον 15η, την οποία ακόμη δεν έχουμε εξαντλήσει. Είδαμε την περασμένη φορά τα περί του ναού και μάλιστα άκοντες, βέβαια καθένας άκον τηρεί, εφαρμόζει, πραγματοποιεί μιαν προφητείαν. Άκον. Ο Καϊάφας επί παραδείγματι είχε πει, συμφέρει λέγει στον λαό να, στο λαό να πεθάνει ένας άνθρωπος και να μην πάθει τίποτε ο λαός. Και θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αυτό το είπε παρότι το αμαρτωλός άνθρωπος και εγκληματικός άνθρωπος, το είπε διότι είχε το αξίωμα της αρχιεροσύνης. Εν ονόματι της αρχιεροσύνης προφητεύει. Το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι δεν το είπε λέει εξιδίων του, αλλά επειδή ή το αρχιερεύσε εκείνου του έτους, γι' αυτό και προφητεύει. Έτσι, μην νομίσετε, άκοντες οι άνθρωποι εργάζονται την πραγμάτωση μιας προφητείας. Έτσι υποπτεύομαι ότι όλα αυτά που στην εποχή μας κινούνται, όπως και το θέμα του ναού που κινείται, βεβαίως από άλλα ελαττήρια, όμως ήδη όλοι αυτοί βρίσκονται πια μέσα στο κανάλι του Θεού που πραγματοποιούν ό,τι το Πνεύμα το Άγιον έχει προ πολλών αιώνων αποκαλύψει. Πάντοτε για τον Αντίχριστο ομιλούντες, είχαμε δει ότι μετά από το θέμα του ναού, τα πρώτα μεν φιλανθρωπίαν υποκρινόμενος, ύστερον δε το απότομον ενδεικνύμενος και μάλιστα προς τους Αγίους του Θεού. Αυτό να προσέξουμε αγαπητοί, ότι των πρώτων καιρών θα δείξει φιλάνθρωπα αισθήματα. Όταν λέμε φιλάνθρωπα θα το λέγαμε ως εξής. Βέβαια θα χρησιμοποιήσω έναν σύγχρονο όρο που εκφράζεται από τον παλιόν που λέμε φιλανθρωπία. Είναι όταν θέλουμε να επιβάλλουμε δια νόμου, δηλαδή κάνουμε νόμους κοινωνικούς, να επιβάλλουμε με τους νόμους, να επιβάλλουμε ώστε να υπάρχει ισότης και να μην υπάρχουν φτωχοί. Αυτά λέγονται, λέγονται, τα ξέρετε πως λέγονται αυτά τα συστήματα. Το να κάνουμε ένα κοινωνικό σύστημα που να μην υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, όλοι να είναι ευτυχείς, όλοι να τρώνε καλά και να πίνουν καλά. Αυτό θα το λέγαμε με έναν αρχαίο όρο φιλανθρωπία. Ώστε όταν λέει εδώ ότι θα δείξει φιλάνθρωπα αισθήματα ο Αντίχριστος, μην σας πάει στο μυαλό ότι απλώς θα πηγαίνει κάποιος να του χτυπάει την πόρτα και του λέει μια θεσούλα δημοσία κάπου σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά θα κινηθεί με νόμους που θα είναι ευεργετικοί υπέρ του κόσμου. Σημειώσατε δε ότι θα είναι κόσμοκράτορ, δηλαδή αυτός θα κυβερνάει όλον τον κόσμο δια της μεθόδου που σας εξήγησα. Δεν θα κάνει πόλεμο να κερδίσει τα έθνη, δεν θα βάλει τον καιρό του εκεί, αλλά τα ίδια τα έθνη θα του ζητήσουν να γίνει μια παγκοσμία ομοσπονδία, όπως λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή είναι κάτω από μία διοίκηση, έναν πρόεδρο. Άλλο τώρα ότι κάθε πολιτεία έχει τα δικά της, όμως υπάρχει ένας πρόεδρος και το καθεξής. Άρα λοιπόν ο Αντίχριστος θα είναι ένα πρόσωπο
που θα κυβερνάει ολόκληρη την Ιφίλιο. Έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να νοηθεί η φιλανθρωπία όπως την νοούμε εμείς σήμερα ή όπως εννοείται στην εποχή του Αγίου Κυρίλου, αλλά θα εννοηθεί ως επιβολή νόμων που θα είναι ευεργετική υπέρ του κόσμου. Αυτό ξέρετε πόσο ελκύει. Έτσι κάποιος να βγει σε ένα μπαλκόνι και να πει: Κύριοι, θα σας δώσω ψωμί, θα φάτε όλοι εξίσου, δεν θα υπάρχει κανείς πεινασμένος. Πέστε μου, ποιος θα είναι εκείνος που θα κλωτσίσει έναν τέτοιον που υπόσχεται στο λαό ό,τι θα δώσει? Μεγάλη η πλάνη και μεγάλη η παγίδα. Γι' αυτό, όπως θα μας πει και λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, γι' αυτό σου τα είπε το Πνεύμα το Άγιον, ώστε από αυτά να μην πλανηθείς, να μην απατηθείς. Πρόσεξε, μη βλέπεις τι κάνει σαν ευεργετικό. Προσπάθησε να δεις αν μπορείς τι πρόσωπο είναι αυτό. Διότι όταν το πρόσωπο αυτό μπορεί να σφετερίζεται τίτλους θεότητος, τίτλων θεότητος, ό,τι να μου δώσει δεν το θέλω. Όταν κάποιος που είναι πάνω από μένα μου λέει εγώ είμαι Θεός, τι θες να σου δώσω? Να τα φας μόνος σου και να με αφήσεις ήσυχο, διότι δεν μπορώ να πλανηθώ εγώ από εκείνα που θα μου δώσει να φάω, γιατί θα δω το πρόσωπό του ποιο είναι. Ποιος μπορεί να σφετεριστεί έναν τέτοιον τίτλον? Παρακαλώ, εγώ θα λέω 5 και να καταλαβαίνετε 50. Υποκρινόμενος λοιπόν φιλανθρωπία, ύστερον δε το απότομον ενδεικνύμενος, κατοπίνα όμως θα φανεί ποιος είναι. Θα πέσει, θα λέγαμε, η προβιά, θα πέσει το προσωπείο, και τότε, ό, τότε θα δουν οι άνθρωποι ποιος ήταν εκείνος που εφαίνεται ότι είναι φιλάνθρωπος, με φιλάνθρωπα αισθήματα και με αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ιδιαιτέρως λοιπόν αυτό θα σταθεί προς τους Αγίους του Θεού, και μάλιστα προς τους Αγίους του Θεού, δηλαδή προς χριστιανούς. Άγιοι είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός του χριστιανού, των χριστιανών. Δηλαδή θα στραφεί εναντίον των χριστιανών όλος και κατεξοχήν. Γιατί θα του χαλάνε τα σχέδια, διότι θα τον αποκαλύπτουν, διότι δεν θα είναι μόνο οι δύο προφήτες που θα δείξουν τον Αντίχριστον, οι πρόδρομοι εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, αλλά θα είναι πας νύφων, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, καθένας που έχει νύφουσα καρδιά, δηλαδή καρδιά που εξαγιάζεται, που καθαρίζεται, που δεν παρασύρεται από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Καθένας τέτοιος πιστός θα μπορεί να διακρίνει πριν από τους προφήτες ποιο θα είναι το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα είναι εκείνος που θα βγάζει νοητά, θα λέγαμε, την προβιά, για να βλέπει κάτω από την προβιά τι πρόσωπο υπάρχει, κάτω από τη μουτσούνα το προσωπείον ποιος είναι. Μόνο λοιπόν οι Άγιοι θα βλέπουν, και επειδή θα τον αποκαλύπτουν, γι' αυτό θα στραφεί εναντίον των. Και εκτός αυτού, διότι και μόνο πιστεύουν εις τον αληθινόν Χριστό, πράγμα το οποίο μόνο από ελαττήριο την υπερηφάνεια, αγαπητοί μου, θα στραφεί εναντίον των. Φυσί γάρ, διότι λέγει ποιος, ο Δανιήλ, παίρνει τις κατοχυρώσεις του. Εθεώρουν, έβλεπα, και το κέρας, θυμόστε εκείνο το όραμα που σας είχα περιγράψει και σας είχα διαβάσει από τον Δανιήλ, και το κέρας εκείνο επί πόλεμων μετά των Αγίων. Αυτό είναι γραμμένο στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στίχος 21.
έβλεπα, λέει, ότι ο Κύριος το κέρατο, το ενδέκατον κέρατον, που είχε καταργήσει τα τρία και είχε επιβληθεί επί των επτά. Το ενθυμίστε. Αυτό το κέρατο, ο Αντίχριστος που θα βασιλεύσει, αυτό λέγει έκανε πόλεμο εναντίον των Αγίων, εναντίον των χριστιανών. Πώς θα εννοήσουμε τον πόλεμο? Πάρει κανόνια, τάγκς? Όχι. Δηλαδή διωγμός άγριος και φοβερός, όπως θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και πάλιν αλαχού, και πάλιν αλλού, έστε καιρός, λέγει πάλι εδώ ο προφήτης Δανιήλ, 12 κεφάλαιων, στίχος 1. Έστε καιρός, θα υπάρξει καιρός, θα έρθει καιρός θλίψεως. Θλίψεις, ία ου γέγονεν αφήσει γέγονεν έθνος επί της γης έως του καιρού εκείνου. Θα γίνει, λέγει, θλίψεις επάνω στη γη, τόση που δεν έγινε από τον καιρό που άρχισαν να σχηματίζονται οι λαοί επάνω στο πρόσωπο της γης. Θα ήθελα να σας θυμίσω συμφωνία προφητική, αυτό που είπε ο Χριστός, ότι θα υπάρξει θλίψεις που δεν έγινε ποτέ άλλοτε. Το λέει ο Δανιήλ, το λέγει ο Χριστός. Μαρτυρία κατοχυρωμένη. Όταν λέμε θλίψη, τι εννοούμε? Εκείνο που μπαίνω στο σπίτι μέσα και είμαι απαρηγόρητος από μια κατάσταση? Αυτό βέβαια κατά παρέλκυση θα λέγαμε σε μια, στη γλώσσα μας, αυτό εννοούμε θλίψη. Τι έχεις? Στεναχώρια, θλίψη, δηλαδή θλίβομαι, στεναχωρούμε, είμαι πικραμένος, είμαι μελαγχολικός, ή πέθανε ένα πρόσωπο δικό μου και έχω μια θλίψη. Ακούστε, θλίψη, δηλαδή πένθος. Οι λέξεις θλίψης από το θλίβο θα πει ζουλό. Δεν λέμε θλίψη των ελαιών, δηλαδή να πάμε τις ελιές στο μήλο και να τις αλέσουμε και να τις θλίψουμε, δηλαδή να τις ζουλήξουμε και να βάλουμε το λάδι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θλίψη εδώ θα πει φοβερή καταπίεση, άνευ προηγουμένου που δεν έγινε κάτω από τα χειρότερα, θα λέγαμε, συστήματα διακυβερνήσεως ενός λαού. Βέβαια υπήρξαν φοβεροί κυβερνήτες μέσα στους λαούς στην ιστορία, φοβεροί, αλλά αυτό θα είναι πρωτοφανές. Το λέγει και ο Δανιήλ, το λέγει και ο Χριστός. Φοβερό. Δεινών το θηρίον ο δράκον μέγας, ανθρώπης ακαταγόνιστος, έτοιμος εις το καταποιήν. Γιατί θα είναι τόσο φοβερές οι ημέρες? Διότι το θηρίον, ο Αντίχριστος, θηρίον σε σχέση με την εικόνα που είδε ο Δανιήλ, αυτό, ή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, φοβερό, λέγει, το θηρίον. Δράκον μέγας, δράκον είναι το φίδι. Εκείνο τα μεγάλα τα φίδια, τα πολύ μεγάλα, όπως το παριστάνομαι το μεγάλο το φίδι στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου, δράκον μέγας, ο οποίος είναι ακαταγόνιστος από ανθρώπους. Κανείς δεν θα μπορέσει να τον να τον υπερνικήσει, να τον υπερβάλλει. Είναι ακαταγόνιστος, έτοιμος εις το καταποιήν, έτοιμος να καταπιεί και να ποδοπατήσει τα πάντα. Ξέρετε ότι στον γιο του τον Δαν, ο Ιακώβ πεθαίνοντας, είπε μία προφητεία που αναφέρεται βέβαια σε ιστορικά δεδομένα, ότι θα ζούσε με ληστείες
ο Δαν. Δηλαδή οι απόγονοι του Δαν θα ζούσαν με ληστείες. Ωραία δουλειά, ε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα ζούσαν σε μια περιοχή που ή θα απέφευγαν να καλλιεργήσουν τη γη ή ό,τι άλλο. Δεν θα έκαναν τίποτα άλλο παρά όταν θα περνούσαν οι έμποροι, που τότε υπήρχε αυτή η οδός από την Ανατολή, δηλαδή Περσία και λοιπά, Μεσοποταμία και Αίγυπτος. Ήταν πέρασμα, δρόμος. Οπότε εκεί ελίστευαν τους εμπόρους και φυσικά τους ζούσαν από τα προϊόντα της ληστείας των. Καταρχάς βεβαίως έχει μία, θα λέγαμε, ιστορική διάσταση. Έχει όμως και μία εσχατολογική διάσταση. Λέγει το εξής, ότι θα προσβάλλει, λέγει, το άλογον και τον αναβάτη, ο Δαν. Και τότε θα πέσει, λέει, από το άλογο ο αναβάτης. Προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια. Πού δεν θα μπορεί να βρει από άνθρωπο βοήθεια παρά μόνο από τον Θεό. Πράγματι οι χριστιανοί δεν θα μπορέσουν να βρουν βοήθεια παρά μόνο από τον Θεό. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει. Το θηρίον θα είναι ακαταγόνιστο. Περίου πλοίο να έχοντες λαλήν εκ των θείων γραφών, τούτης αρκούμεθα τέως με τρία σένε και... Θα είχαμε πολλά να πούμε, λέει, από τις γραφές, αλλά για λόγους συμμετρίας του λόγου ας σταματήσουμε εδώ για να μην πούμε άλλα που αφορούν εις το θέμα τούτο, διότι θα μακρηγορούσαμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και πηγαίνουμε στην 16η παράγραφο. Δια τούτο ειδός του αντιπάλου το μέγεθος, συγγνώμην της ευλαβέση διδούς ο Κύριος φυσήν. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Είδε τι σύνειδεν εαυτός τερωτά το όντι είναι το σατανά αντιπαλέσει στικέτο. Ούγαρα απελπίζω της εκκλησίας τα νεύρα και λεγέτο τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού και τα εξής. Αλληδηλή μεν εαυτούς ασφαλιζόμεθα είδε εφθαρσής παραστήκομεν. Εδώ προσέξτε, προχωράει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Προχωράει στο θέμα των πιστών. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι πιστοί την κατάσταση του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέγει, γνωρίζοντας ποιος, ο Κύριος, το μέγεθος του αντιπάλου, ποιος είναι ο Αντιχριστός. Έδωσε, λέγει, συγγνώμη. Συγγνώμη θα πει παραχώρηση, άδεια. Εις τους ευλαβείς, εις τους πιστούς, να πάρουν τα βουνά. Να φύγουν στα βουνά. Και εδώ πάλι πρέπει να σας θυμίσω κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στις προφητείες. Όταν ένας προφήτης, συγκεκριμένα εδώ τώρα ο Χριστός, ομιλεί για ένα γεγονός μελλοντικών, το ένα γεγονός είναι κοντινό, το άλλο γεγονός είναι μακρινό. Είναι παράλληλα αυτά και το κοντινό είναι τύπος του μακρινού. Αν μου πείτε γιατί γίνεται αυτό, είναι πολύ απλή η εξήγηση. Καταρχάς εξυπηρετεί δύο πράγματα. Εδώ εξυπηρετεί την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, εξυπηρετεί και το τέλος του κόσμου. Δύο πράγματα. Με μία προφητεία. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Δεύτερο. Διότι ο Χριστός είπε, δεν θα περάσει, λέει, η γενναία αυτή και αυτά που σας είπα θα γίνουν. Έπρεπε να βεβαιωθούν για τη δευτέρα φάση της προφητείας και να τη θεωρήσουν ορθή, βλέποντας να πραγματοποιείται η πρώτη φάση. Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
Οπότε, όταν ο Κύριος μίλησε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έγινε μία γενναία μετά, το 70 έγινε, μετά Χριστόν. Ζούσαν οι άνθρωποι που άκουσαν τα λόγια του. Συνεπώς, είπαν, εκείνο που είπε ο Χριστός είναι αληθινόν, είναι αληθής προφήτης. Άρα, και το άλλο νήμισι που είπε ο Χριστός επάνω στο ίδιο, γιατί κάνει υπέρβαση της προφητείας, θα είναι ομοίως αληθινό. Ακούστε να, πώς το είπε ο Χριστός. Όταν δείτε, λέγει, να περιχαρακούτε Ιερουσαλήμ από στρατεύματα ξενικά, τότε μη μείνετε στην πόλη, πάρτε τα βουνά. Και τότε ο ήλιος θα θαμώσει και η σελήνη και λοιπά και λοιπά. Και τότε και τότε. Εδώ είναι δύο προφητείες σε μια, σε μια φόρμα. Το πρώτο μέρος έγινε, η καταστροφή, η άλωση της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο μέρος δεν έγινε ακόμα. Άλλο παράδειγμα, ο προφήτης Ιωήλ που χρησιμοποιεί την προφητεία του ο Απόστολος Πέτρος, λέγει, τις έσχατες μέρες εκχαίω από του πνεύματός μου. Ποιες είναι αυτές οι έσχατες? Σε σχέση με την πρώτη παρουσία του Χριστού, είναι η Πεντηκοστή. Και αυτής λέει στη συνέχεια, και τότε ο ήλιος θα θαμπώσει και η σελήνη. Αυτό ποιο είναι? Αυτό είναι γεγονός στα έσχατα, πάντα έσχατα, αλλά όσον αφορά στη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Όσες φορές έχουμε παρουσία του Χριστού, έχουμε και έσχατα. Τα πρώτα έσχατα και τα δεύτερα και οριστικά έσχατα. Έσχατα θα πει τελευταία. Τα τελευταία. Για να το εξηγήσω κιόλας. Οπότε βλέπει κανείς εδώ ότι εδώ βάζει μια ιστορική βεβαίως θέση και μπορεί να σας παραξενέψει, αλλά σας το ερμήνευσα. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Αναφέρεται σε αυτό, στην άλωση της Ιερουσαλήμ, αλλά και στην άλωση του κόσμου όλου. Όταν δείτε να γίνονται αυτά πια, τα του Αντιχρίστου, τότε μη μένετε, πάρτε τα βουνά. Γιατί αλλιώτικα δεν θα πάτε καλά. Εκείνο το δεν θα πάτε καλά είναι ότι θα φοβηθείτε ή θα βρεθείτε σε μια δυναμία και θα προσκυνήσετε τον Αντίχριστο. Άμα πείτε τι θα φάω στο βουνό, στην έρημο, τι θα φας, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα τρέφει, λέγει ο Θεός, την γυναίκα, την Εκκλησία, 3,5 χρόνια, όσο θα κρατήσει ο Αντίχριστος. Πώς θα τρέφει, το ξέρει εκείνος. Τότε έτρεφε 40, όχι 3,5 χρόνια, 40 χρόνια τον Ισραήλ με το γνωστό μάνα. Ο Θεός ξέρει. Αυτό είναι δικό του θέμα. Είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού? Είναι αξιόπιστος. Συνεπώς, εγώ τι έχω να ανησυχώ? Συνεπώς, εδώ λέγει, παραχωρεί ο Χριστός για να φύγουμε. Δεν θα έπρεπε να φύγουμε, θα έπρεπε να αντιτάξουμε τόλμην, θάρρος, μαρτύριο. Μπορούν όλοι? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό το λόγο λέγει, έδωσε συγνώμην της ευλαβέση, διδούς συγνώμην, δηλαδή άδεια, παραχώρηση. Και τώρα συμπληρώνει το σχολείο του Άγιος Κύριλλος. Είδε τη σύνειδεν εαυτό στερωτά το όντι. Αν κανείς, λέγει, γνωρίζει ότι είναι στερεωμένος στην πίστη, για να είναι το σατανά αντιπαλέσει, για να μπορέσει να παλέψει με τον σατανά που θα είναι στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, στικέτο, μη πάρει τα βουνά, ας καθίσει στην πόλη.
ούγαρα απελπίζω της Εκκλησίας τα νεύρα. Τα νεύρα της Εκκλησίας, τα νεύρα της Εκκλησίας, η νευρά, δηλαδή η νευρά της νευράς, είναι εκείνο που θα λέγαμε κρατάει ένα σώμα, δεν είναι μόνο ο σκέλετος, είναι και τα νεύρα. Απόδειξης, ένας άνθρωπος άμα θα χάσει τα νεύρα του, δεν είναι αρκετός ο σκέλετος να τον κρατήσει. Άμα φύγουν τα νεύρα από τα πόδια, τι γίνεται? Δεν στέκεται ο άνθρωπος, πέφτει κάτω. Ο σκελετός δεν είναι αρκετός, δεν είναι αρκετός. Λοιπόν, τα νεύρα ή η νευρά, το παίρνω ενικώς ένα νεύρο, η νευρά της Εκκλησίας είναι οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Μπορείς να σταθείς, μείνε. Δεν μπορείς να σταθείς, φύγε. Και εκείνος που θα μείνει θα σωθεί και εκείνος που θα φύγει θα σωθεί. Διότι ο Θεός παραχωρεί για να σε σώσει, να σε βοηθήσει. Και τότε εκείνος που θα μείνει, προσέξτε κάτι, και θα ήθελα να το σχολιάσουμε, λεγέτο, ας λέγει. Τι σημαίνει χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού και τα εξής. Είναι αυτό, αγαπητοί μου, παρμένο από την προς Ρωμαίους 8,31. Αυτό το περιώνυμον χωρίον. Δεν είναι χωρίον ένα, είναι κάτι περισσότερο. Είναι περιώνυμος περικοπή. Γιατί περιώνυμος? Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λοιμός, πείνα, θάνατος, εξουσίες, δυνάμεις, ό,τι είναι απάνω, ύψος, ό,τι είναι κάτω, ύψος θα πει, ο ύψος θα πει, αν μου υποσχεθούν παράσημα και καλοπέραση και δόξα, αυτό θα είναι ικανό να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Είναι αυτό που έκαναν στους μάρτυρες. Τους έταζαν και τι δεν τους έταζαν? Όχι, έλεγαν εκείνοι. Το βάθος είναι η ταπεινώση, να σε ξεφτελίσουν κοινωνικός και δημοσίως. Δεν είναι, λέγει, τίποτα ικανό, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε άγγελοι, ούτε δαίμονες. Δεν είναι ικανός να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Σπουδαίο αυτό. Το σχόλιο μας, τι θα λέγατε ότι θα ήταν εκείνο το οποίο θα μας έκανε ισχυρούς έναντι του Αντιχρίστου? Και μην νομίζετε, σε κάθε στιγμή αντιχρίστους ανθρώπους έχουμε μπροστά μας, που είναι μικροί αντίχριστοι, όπως και το όλο κοσμικό πνεύμα. Δεν είναι η πίστης. Το είδατε? Δεν είναι η πίστης, είναι η αγάπη. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να το δέσουμε καλά στο μυαλό μας. Κόμπο να το δέσουμε αυτό. Που σημαίνει ότι μην κανείς καφιέται ότι έχω πίστη και είμαι καλός χριστιανός. Εάν δεν περάσει από την πίστη στην ελπίδα και από την ελπίδα στην αγάπη, δεν κάνει τίποτε. Και εδώ πρόκειται περί της αγάπης στο Θεό, όχι της αγάπης προς τον πλησίον, της αγάπης προς τον Θεό, συγκεκριμένα εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Μια αγάπη που σε ρίχνει στις φλόγες. Αν κάποτε φτάσουμε σε αυτό, όχι μόνο θα μπορέσει κανείς και να μαρτυρήσει, αλλά κυριότατα να σωθεί. Διότι με μόνη την πίστη, αγαπητοί μου, δεν θα σωθούμε. Πρέπει να αγαπήσουμε. Αυτή η αγαπητική σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του πιστού και της και του Χριστού. Μην ξεχνάτε ότι η πίστη δεν δημιουργεί, μίησιν, μίστην και μισθαγωγίαν. Αλλά η αγάπη δημιουργεί μίησιν, μίστην και μισθαγωγίαν. Εξάλλου αυτό θα πει και μυστικός
εκείνος ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσω να ενωθώ, να ενωθώ με τον Χριστό. Και δεν είναι η πίστης, αλλά ξεπερνιέται, υπερβάλλεται η πίστης, είναι η αγάπη. Γι' αυτό ονομάστηκε εκείνος ο δείπνος ή το δείπνον μυστικών, ο μυστικός δείπνος. Στην Αγία Γραφή, ξέρετε, δεν υπάρχει λέξης μυστικός δείπνος. Ψάξτε και στους τέσσερις Ευαγγελιστές, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ο όρος μυστικός δείπνος. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Επειδή λέμε σε ένα τροπάριο της ακολουθίας της Θείας Ευχαριστίας, λέμε του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Σημαίνει, όπως οι μαθητές τότε, τι έκαναν? Έγιναν κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δηλαδή ήρθαν σε μία σχέση, σε μία ένωση. Γι' αυτό μύησης, μύστης, μυστικός σημαίνει, να το πούμε, ενωτικός. Φέρνει τον άνθρωπο με το Θεό σε μία κράση, σε μία μέθεξη. Βέβαια εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η μέθεξη είναι ολόκληρος ο Χριστός, αλλά ασυγχύτως. Δηλαδή, αν αμαρτήσω, δεν σημαίνει ότι αμαρτάνει και ήρθε ανθρωπίνη φύση στο Χριστό μαζί μου. Έτσι έχουμε αυτή την ένωση. Και εμπροκειμένου θα λέγαμε ότι εκείνο που κάνει αυτή την ένωση είναι η αγάπη. Δεν είναι η πίστης. Προϋποτίθεται η πίστης, αναφυσβήθηκα, αλλά δεν επαρκεί η πίστης. Και πρέπει να φτάσουμε, αγαπητοί μου, να έχουμε αυτήν την αγάπη. Έκφραση της αγάπης είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά όχι όπως κοινωνάμε, ούτε από συνήθεια, ούτε κατά έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς. Όλοι μας. Και εσείς και εμείς και εμείς και εσείς. Αλλά κατά έναν τρόπο που να εκφράζεται αυτή η αγάπη. Αν σας πω μια εικόνα τέτοιας εκφράσεως, θα συγκλονιστείτε. Έβλεπε ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, πού να φτάσουμε εκεί. Έβλεπε το σώμα του θεωμένο και έλεγε, αισθανόμενος ότι τα μέλη του Χριστού έγιναν μέλη δικά του, και έλεγε, πού να κουμπίσω τα πόδια μου, πού να κουμπίσω τα χέρια μου. Όλα τα έχεις καταλάβει, λέει, τα έχεις πιάσει, είσαι ενωμένος μαζί μου. Ντρέπομαι, λέει, να δω τον εαυτό μου, γιατί είσαι ενωμένος μαζί μου. Και αυτό δεν το έλεγε κατά ποιητικών ή φιλολογικών τρόπων. Όταν εμείς γράφουμε ποιήματα, βάζουμε μέσα αισθήματα που πολλές φορές είναι αισθήματα φανταστικά. Ζούσε, εβίωνε το μυστήριο. Έτσι μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε. Είναι, αγαπητοί μου, συγκλονιστικό. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι μόνο εκείνοι που έχουν την αγάπη θα σταθούν, για να μπορούν να πούν τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού κτλ. Αλληδηλήμεν εαυτούς ασφαλιζόμεθα. Είναι έτσι χαρακτηριστικό ότι ομιλώντας ο Άγιος Κύριλλος βάζει τον εαυτόν του και εις τους ανδρείους και εις τους δειλούς. Είναι, αν το προσέξατε, όπως το ανέφερα στην ανάγνωση, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Μπορεί να σταθεί και ένα σχήμα λόγου για μια στιγμή, να λέω εγώ ότι Μάγιος και εσείς αμαρτωλοί, δύο όνομα του Θεού. Οπότε για να μην γίνει αυτό, λέω εμείς οι Άγιοι, μετά λέω εμείς οι αμαρτωλοί. Δεν είναι όμως σχήμα λόγου. Εγώ το βλέπω λίγο βαθύτερο και είναι το εξής.
Ήτο σίγουρος ο Άγιος Κύριλλος ότι θα μπορούσε σε μια δεδομένη στιγμή, αν τα πράγματα εστίνονται μπροστά του, ότι θα μπορούσε να σταθεί ομολογητής του Χριστού? Ποιος το λέει αυτό? Εγώ σας λέω προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Συνεπώς δεν έχω παρά να βάλω τον εαυτό μου και στη μία και στην άλλη κατηγορία. Δεν αποκλείω τον εαυτό μου να γίνω ανδρείος, αλλά δεν αποκλείω τον εαυτό μου να σταθώ και δηλώς. Θα θέλει κανείς από εσάς να πει, να μας το πει, ότι «Α, εγώ θα σταθώ ανδρείος». Μη το πει κανείς αυτό, απατάτε. Δεν το ξέρω. Εκείνη την ώρα, εκείνος που λέει «θα σταθώ ανδρείος», να εγκαταληφθεί από το Πνεύμα του Θεού, γιατί έχει περηφάνεια, και να πέσει έξω. Και εκείνος που να λέει «δεν ξέρω», δεν ξέρω, αυτό να σταθεί ανδρείος. Η δε εφθαρσής παραστήκομεν, εκείνοι οι οποίοι θα είναι εφθαρσής, να σταθούμε. Έστεγαρ τότε θλίψεις μεγάλη, το επαναλαμβάνει γιατί το λέει ο Χριστός, ή αου γέγονα να παρχείς κτίσεως έως του νυν ουδού μη γέννητε. Το πρώτο θλίψεις μεγάλη το είπε ο Δανίλη, το δεύτερο αυτό που περιγράφει το λέγει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 24 στίχος 21. Και συνεχίζει. Αλλά το Θεό χάρις, το μέγεθος της θλίψεως εις ολίγας ημέρας περιγράψαντι. Ευτυχώς λέει, δόξα τω Θεώ, όλη αυτή η ταλαιπωρία των Αγίων δεν θα είναι παρά λίγος καιρός. Δεν θα είναι πολύς καιρός. Λέγει γάρ, ποιος το λέγει? Ο Χριστός πάλι, στον ίδιον Ευαγγελιστή, στο ίδιο κεφάλαιο. Λέγει γάρ, δια δε τους εκλεκτούς που είναι οι Άγιοι, κολοβωθήσονται εημέρε εκείνε. Κολοβώνω θα πει μικραίνω. Αυτό θα πει κολοβώνω. Είναι γνωστό, όταν το ζώο του κόψω την ουρά του, το κολόβωσα, το μίκρινα. Έτσι, κολοβώνονται οι ημέρες, όχι βεβαίως ότι μια ημέρα θα έχει λιγότερες ώρες από το 24ωρο, αλλά ότι θα είναι λίγες οι ημέρες, θα είναι λίγος ο καιρός. Βασιλεύει δε ο Αντίχριστος 3,5 έτη μόνα. Με εκείνη λένε 7 χρόνια. Είδατε, βασιλεύει ο Αντίχριστος μόνον 3,5 χρόνια. Εδώ να μείνουμε λιγάκι. Ώστε λοιπόν ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μακρύς, είναι 3,5 χρόνια. Θα είναι όμως τόσο δεινός αυτός ο χρόνος, αυτή η περίοδος η χρονική, ώστε θα φαίνεται ατελείωτος. Όμως αγαπητοί μου, δεν είναι μακρύς. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν μας βάζει παραπάνω βάρος από εκείνο που μπορούμε. Αν κάποτε αισθανόμεθα ένα βάρος, δεν είναι γιατί είναι βάρος, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Το μαρτυρά το Πνεύμα του Θεού είναι στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα σας αφήσει, λέγει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πειραστείτε, να υποστείτε δοκιμασία παραπάνω από εκείνο που μπορείτε. Αν κάποτε κλωτσάμε τον πειρασμόν, πετάμε τον Χριστόν και λέμε «δεν μπορώ άλλο πια», είναι γιατί δεν βρήκαμε όλο το μέγεθος των δυνάμεων που μας έχει ο Θεός εναποθέσει μέσα μας, και νομίζουμε ότι δεν έχουμε τόσο μέγεθος. Να το θυμόμαστε αυτό, παρακαλώ. Ώστε λοιπόν βασιλεύει ο Αντίχριστος 3,5 χρόνια. Αυτό το μόνα να το ενθυμίστε πάλι. Ούτε εξ αποκρύφων λέγομεν, αλλά εκ του Δανίλ φυσικάρ. Αυτό που λέμε ότι είναι 3,5 χρόνια, δεν το βγάλαμε από βιβλία απόκριφα,
δηλαδή μη ανεγνωρισμένα από την Εκκλησία μας, αλλά από την Αγία Γραφή. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Δανίλ. Να πως. Και δοθήσετε εν χειρί αυτού έως καιρού και καιρών και ίμιση καιρού. Και θα δοθεί στο χέρι του, στην εξουσία του δηλαδή, έως καιρού γενική ενικού και καιρών γενική πληθυντικού και ίμιση καιρού και μισός καιρός. Καιρός μεν ο εις ενή αυτός. Καιρός είναι ο ένας χρόνος, ενώ τέως αύξη παρουσία αυτού. Θα ξαναγυρίσω στο αυτό το κείμενο. Καιροί δε τα επίλοιπα δύο έτη, ενώ της παρανομίας εις τρία ομού συναριθμούμενα, ένα συν δύο τρία, και το ίμιση του καιρού η εξάμηνος, και το ίμιση του καιρού είναι 6 μήνες, συνεπώς 3,5 χρόνια. Είναι σωστή η ερμηνεία, θα μου πείτε? Παίρνει άλλο σημείο του Δανιήλ. Αυτό το σημείο που πήρε εδώ είναι Δανιήλ 7 κεφάλαιων 25. Το δεύτερο χωρίο που παίρνει είναι Δανιήλ 12 κεφάλαιων 7 στίχος. Και τι λέει? Και όμως εν το ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού. Το επαναλαμβάνει πάλι. Τάχα δέτηνες εις τούτο εξέλαβον και το εξής. Ημέρε 1290 και το μακάριος ο υπομένων και φθάσας εις ημέρας 1335, δια τούτο δι παρακαλύπτεστε και φεύγει και τα λοιπά. Εδώ το καιρός, καιρή, ίμιση καιρού, μας το λέει σε ημέρες. Και οι ημέρες αυτές διαιρούμενες μας βγάζουν 3,5 χρόνια. Ώστε δεν είναι ένα συμπέρασμα αυθαίρετο, διότι ο ίδιος ο Δανιήλ ο προφήτης μας δίδει την κλίδα αποκαλύψεως της προφητείας. Το καταλάβατε? Θα είναι λέει 1200 τόσες ημέρες, 1290. Τα 3,5 χρόνια είναι 1275. Θα σας πω γιατί. Και ευτυχισμένος αυτός που θα υπομείνει, θα υπομείνει και θα φτάσει στις 1335 ημέρες. Και πρώτα πρώτα ο καιρός, η καιρή, η μισή καιρού είναι ισούται. Στο χωρίο θα το διάβασα. Ισούται με τις ημέρες αυτές. Άρα είναι 3,5 χρόνια. Γιατί όμως παρακάτω μα λέει τις ημέρες, λέει κάτι παραπάνω? Λοιπόν αγαπητοί, μην ξεχνάμε αυτό που σας είπα. Ο Δανιήλ βλέπει το αντίτυπο του Αντιχρίστου και των Αντίχριστων. Το αντίτυπο του Αντιχρίστου είναι ο Αντίοχος ο Επιφανής. Πράγματι ο Αντίοχος εβασίλευσε από το 168, συγγνώμη, από πιο μπροστά, ήταν πολλά χρόνια, αλλά άρχισε ο διωγμός εναντίον των Εβραίων το 168. Τώρα από την ιστορία το λέμε αυτό. Και απέθανε το 165. Αν λάβετε υπόψη ότι μπορεί να είναι στην αρχή του 68 και προς το τέλος του 65, κάνουμε βέβαια αφαίρεσης μέσης 3, αλλά βγάζουμε 3,5 χρόνια. Και όταν λέει ο Δανιήλ ευτυχισμένος εκείνος που θα αντέξει και θα ζήσει 1300 μέρες, τι σημαίνει? Είναι μερικά πράγματα, αν πάτε στα υπομνήματα και τα βρείτε θα εκπλαγείτε. Όταν απέθανε,
στον πόλεμο εναντίον των Πάρθων, ο Αντίοχος, ο Επιφανής. Τότε δεν είχαν τηλεγράφους και σειρμάτους. Η είδηση έφτασε όταν συνεπληρώθησαν οι 1335 ημέρες από τον καιρό που ασκούσε την βία και την καταπίεση εις των λαών του Θεού. Και συνεπώς ευτυχισμένος εκείνος που θα έχει ζήσει 1335 μέρες και θα έχει μάθει το μήνυμα ότι ο Αντίοχος απέθανε. Βλέπετε πως βγαίνουν? Δεν τα βγάζω εγώ, προς Θεού. Είναι γραμμένα αυτά στην Αγία Γραφή. Πηγαίνετε στην Παλαιά Διαθήκη και πιάστε να διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη λέξη-λέξη και θα μείνετε έκπληκτος. Φυσικά με βοήθημα. Και έχουμε και τα πατερικά βοηθήματα και σύγχρονα βοηθήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν και να τα καταλάβουμε πολύ πολύ καλά. Ώστε λοιπόν, πόσο βασιλεύει ο Αντίχριστος? 3,5 χρόνια. Γιατί όμως ο προφήτης είπε ένας καιρός, 2 καιροί, μισός καιρός? Γιατί έκανε αυτό το στήμα? Προσέξτε, με το χέρι μου το κάνω έτσι. Ένας καιρός, 2 καιροί, μισός. Κάτι κρυμμένο υπάρχει εδώ. Δεν είπε 3,5 χρόνια. Είπε 1 συν 2 συν μισό. Ποιο είναι το κρυμμένο? Η διαφοροποίηση της δραστηριότητός του μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Ώστε λοιπόν αποκαλύπτεται από τον προφήτη πως θα ενεργήσει μέσα στα 3,5 χρόνια, και το εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος ως εξής. Προσέξτε πως το λέγει. Καιρός μεν ουής εν ιαυτός, ο ένας χρόνος, ενώ εν το οποίο τέως αύξη η παρουσία αυτού. Είναι η επικράτηση στον πρώτο χρόνο. Τέως αύξη η παρουσία αυτού. Η επικράτησή του. Ανάρρησης και επικράτησης. Εδώ, αγαπητοί μου, το βλέπουμε. Κάποιος βγαίνει με εκλογές και μέχρι που να τακτοποιηθεί, να ξέρω εγώ, πριν ακόμη αρχίσει να ασκεί εξουσία, να αλλάξει πράγματα κτλ., κάποιο καιρό μένει σε αυτά που βρήκε. Είναι γνωστό, γνωστότατο. Τον πρώτο λοιπόν χρόνον απλώς θα στερεωθεί στην εξουσία του. Κερίδε τα υπήλοιπα 2 έτη της παρανομίας. Ώστε τον πρώτο χρόνο ανάρρησης και σταθεροποίησης. Τα 2 χρόνια θα εκφράσει όλη την παρανομία του. Όλη την παρανομία του, όλο το μένος του εναντίον όλων των ανθρώπων και ειδικότερα εναντίον των χριστιανών, εις 3 ομού συναριθμούμενα. Και κάτι ακόμα, το ίμιση του καιρού, το ίμιση του καιρού θα είναι, αγαπητοί μου, η περίοδος που η καμπύλη θα παίρνει την κάθοδό της. Δηλαδή θα τελειώσει το εξάμηνο και θα τελειώσει και αυτός. Πώς θα τελειώσει? Θα θανατωθεί από τον Χριστό. Δεν θα θανατωθεί. Δεν θα θανατωθεί ο Αντίχριστος. Με την έννοια που λέμε να σε πεθάνω. Και άλλη φορά σας το έχω πει. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ότι ο Αντίχριστος, το θηρίον το δεύτερον ο Αντίχριστος και το τρίτον ο ψευδοπροφήτης, ζώντες θα ρυφθούν εις την λίμνη του πυρός. Ζώντες θα πει, όπως όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, έρχεται ο Χριστός, γίνεται η Ανάσταση των νεκρών, γι' αυτό ταυτίζεται η Δευτέρα του Χριστού παρουσία με το τέλος των 3,5 ετών. Γι' αυτό γνωρίζομαι πότε θα έρθει ο Χριστός, αλλά δεν ξέρουμε αυτό που λέει μετακριβίας περί της ημέρας και της ώρας. Ο χοντρικός προσδιορισμός όμως εις τους
ανθρώπους που θα είναι στα έσχατα, θα μυρίζει. Το είπε ο Χριστός. Βλέπετε τα μπουμπούκια να μεγαλώνουν στη σικιά. Λέτε καλοκαίρι έρχεται. Θα δείτε τα γεγονότα αυτά. Θα πείτε ότι είναι εγγύς το τέλος. Δεν το λέω εγώ. Μην νομίζω ότι στρέφουμε εναντίον της προφητείας του Χριστού που είπε ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Τότε, άμα θα βλέπουν τα γεγονότα, οι άνθρωποι θα πούν είναι στο τέλος. Ποια μέρα θα είναι αυτή, άγνωστη. Αλλά είναι στο τέλος όμως. Καταλάβατε, το προσέξατε. Λοιπόν, προς Θεού μη θεωρηθώ ότι είμαι κανένας προπαίτης του Λόγου του Θεού, να φυλάξω ο Θεός. Δεν θα ήθελα ούτε ένα και να πω σε εκείνα τα οποία λέγει ο Λόγος του Θεού. Και αν κάνω καμιά φορά κανένα λάθος, να μου το συγχωρήσει και ο Θεός και εσείς. Άνθρωπος είμαι. Αλλά δεν θα ήθελα να προσθέσω δικό μου ούτε ένα και. Από ότι ο Λόγος του Θεού καταθέτει και οι πατέρες καταθέτουν και ερμηνεύουν. Λοιπόν, έτσι μαζεύονται, λέγει, 3,5 χρόνια που θα είναι οι όλοι δράσεις του. Και όταν είπαμε ότι οι ζώντες θα ρυφθούν στην λίμνη του Πυρός, θα πει, θα περάσουν από την φθοράν του παρόντος αιώνας εις την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνας. Εκείνο που θα συμβεί με τους ζώντας τότε. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Είναι προς Θεσσαλονικής. Τι λέγει? Εμείς οι περιλυπόμενοι, εμείς που θα ζούμε, και θα ζει και ο Αντίχριστος φυσικά, εμείς, λέει, θάνατον δεν θα δοκιμάσουμε, αλλά θα αλλαχθούμε. Αλλαγισόμεθα. Θα αλλαχθούμε. Σε τι? Από τη φθορά στην αθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία. Και τότε, όταν θα μπουν οι μεν στην βασιλεία του Θεού, οι δε στην αιωνία κόλαση, τότε, γιατί αυτό είναι η λίμνη και ο μεν πυρή και θείο, είναι η εικόνα της κολάσεως. Θα ρυφθεί βεβαίως ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και ο διάβολος. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, και το διάβολο η κόλασης, τότε ζώντες θα πει, δεν θα έχουν δοκιμάσει θάνατο, κατευθείαν στην κόλαση, με την αλλαγή αυτή από φθορά σε αυθαρσία. Βλέπετε, είναι συγκλονιστικά πράγματα. Άρα δεν μένουν περιθώρια μεταξύ του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Κοιτάξτε, είναι συναφή το ένα μετά το άλλο. Το λέγω γιατί υπάρχει και η αντίληψη. Σας το έχω και άλλη φορά πει, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνομαι, ότι θα βασιλεύσει ο Χριστός αόρατα, βέβαια, 1000 χρόνια μετά την κατατρόπωση του Αντιχρίστου. Όχι. Είναι χιλιαστική άποψη, έστω και σε μια, θα λέγαμε, εκδοχή πνευματική. Όχι. Η Εκκλησία δέχεται και πιστεύει αυτό που σας λέγω. Και όχι 1000 χρόνια μετά από τον Αντίχριστον. Αν ρωτήσετε γιατί είναι 3,5 χρόνια, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι 3,5 χρόνια, γιατί τόσο είναι. Κοιτάξτε τι είπε ο Χριστός. Εάν ο Θεός, λέει, δεν έχει κολοβώσει τις ημέρες, άρα λοιπόν είναι στον έλεγχο του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός να αφήσει πιο πολύ χρόνο. Ταυτόχρονα όμως εξυπηρετείται και από μία, θα λέγαμε, μυστική ερμηνεία. Και αυτή είναι η εξής. Το 3,5 είναι το ίμιση του 7. Και το 7 είναι ιερός αριθμός και φανερώνει μία ολοκλήρωση. Λέμε τα 7 μυστήρια δια των οποίων σώζεται ο άνθρωπος. Όταν λέμε 3,5, θα να λέγαμε 3,5 μυστήρια. Κάτι το ατελές. Δηλαδή, ο Αντίχριστος δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει το ολέθριον έργο του. Αυτό σημαίνει 3,5 χρόνια. Το ίμιση του 7. Και κάτι που είναι πολύ ωραίο και ίσως λίγο δύσκολο για μια στιγμή, δεν είναι όμως. Ίσως γάρ
δια τούτο δει παρακαλύπτεστε και φεύγει. Γι' αυτό πρέπει, λέει, να κρυφτούμε και να φύγουμε, γιατί θα είναι λίγος ο χρόνος. Ίσως γάρ ουμή τελέσομεν τας πόλης του Ισραήλ έως ανέλθει ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό το λέγει ο Χριστός κατά Ματθαίον κεφάλαιο, Ευαγγέλιο 10,23. Επάνω σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ουμή τελέσομεν, θα λέγαμε, προσέξτε το εξής. Είναι κατανόητο αυτό το χωρίο σε αυτό το σημείο. Θα το κατανοήσουμε όμως ως εξής. Όταν ο Χριστός είπε στους μαθητάς του πριν τελέσετε, πριν ολοκληρώσετε την περιοδία σας, τους έστειλε στις πόλεις και τα χωριά. Πριν ολοκληρώσετε την περιοδία σας, θα έχει έλθει η Βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν αναφέρεται, προσέξτε εδώ, δεν σημαίνει πάντα τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Θα πει ότι κατά κάποιο τρόπο το κήρυγμα ακούστηκε του Ευαγγελίου. Τώρα, στην περίοδο που το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, και λέει το εξής ο Χριστός: άμα σας διώξουν, φύγετε από την πόλη αυτή και πηγαίνετε στην άλλη. Άμα σας διώξουν από εκείνη τη δεύτερη πόλη, πηγαίνετε σε τρίτη πόλη. Μη μένετε, φεύγετε, φεύγετε. Και σας λέω ότι πριν τελέσετε, πριν ολοκληρώσετε το κήρυγμά σας στις πόλεις, θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει κατά ανάγκη αυτό εσχατολογική σημασία. Ο Άγιος Κύριλλος το χρησιμοποιεί εύστοχα για να πει το εξής: ότι εμείς θα πρέπει να φύγουμε από πρόσωπο Αντιχρίστου. Θυμηθείτε την περίπτωση της Αγίας Ιουλίτης που έγινε στην πατρίδα της, κάπου στη Συρία. Έγινε διωγμός. Πήρε το παιδάκι της των Άγιων Κήρυκων και φεύγει. Πάει σε άλλη πόλη. Από εκεί κάτι ξέσπασε εκεί πέρα. Φεύγει από εκεί, πάει σε άλλη πόλη. Τελικά βέβαια μαρτύρησε. Συνελήφθη και μαρτύρησε. Η έννοια του χωρίου είναι η εξής. Φεύγοντες, μην νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε ατελείωτες πορείες. Διότι φεύγετε από εδώ και πρακτικά από αλλού. Δεν σας ξέρουν εκεί. Δεν σας ξέρουν εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύετε. Φύγετε. Θα πάτε σε δεύτερη, τρίτη πόλη. Πόσες ήταν οι πόλεις του Ισραήλ, ώστε να πει δεν θα προλάβετε να τις τελειώσετε γυρίζοντας και περιοδεύοντας. Με άλλα λόγια, ενώ θα φεύγετε από τόπου εις τόπον, αυτό είναι το νόημα του χωρίου, δεν θα προλάβετε να ολοκληρώσετε μεγάλες πορείες. Θα έρθει ο Χριστός, διότι θα έχει τελειώσει η όλη υπόθεση του Αντιχρίστου. Αγαπητοί μου, λέει στη συνέχεια, παράγραφος 17, «Τις άρα μακάριος ο υπερ Χριστού μετευλαβίας μαρτυρών τότε, ποιος θα είναι εκείνος ο ευτυχισμένος που με ευλάβεια θα δώσει την μαρτυρία του και θα μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού, υπεργαρπάντας μάρτυρας εγώ φημί, είναι τους τότε μάρτυρας, ημεν γαρ προτούτου μόνης ανθρώπης επάλεσαν, ο ιδέ επί του Αντιχρίστου αυτό το σατανά αυτοπροσώπος πολεμήσομεν». Ότι οι μάρτυρες της εποχής εκείνης, γι' αυτό και μακάρι, θα είναι πολύ υψηλότεροι από τους μάρτυρες των περασμένων αιώνων. Γιατί? Διότι οι μάρτυρες των περασμένων αιώνων επολέμησαν με τα όργανα του σατανά, με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτοκράτορες, έπαρχοι, ότι ήσαν όλοι αυτοί που στις μέρες τους έγιναν τα μαρτύρια και οι διωγμοί. Τότε όμως έχει κανείς να παλέσει με αυτόν τον διάβολον προσωπικός. Διότι ο διάβολος διαμέσου του Αντιχρίστου θα ασκεί όλη αυτήν την μανία.
Και αντιλαμβάνεστε ότι τα μαρτύρια τότε θα είναι πολύ φοβερότερα. Πολύ φοβερότερα. Πώς θα είναι, προσπαθώ να συλλάβω αλλά δεν καταλαβαίνω. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέγει ότι θα είναι πολύ μακαριότερη από κάθε άλλο, κάθε άλλης εποχής μάρτυρες. Κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές από το σημείο και λέγω, σήμερα υπάρχουν φάρμακα διάφορα που μπορεί να σε παραλύσουν και να χάσεις το εγώ σου. Φοβερό πράγμα αυτό. Τότε ο μάρτης μόνο σωματικά εδέχεται προσβολή. Σήμερα δέχεται προσβολή με τα φάρμακα και τα χημικά πράγματα εναντίον αυτής της προσωπικότητός του και διαλύει αυτή η προσωπικότητά του. Είναι φοβερόν. Αλλά επειδή όμως η ώρα πέρασε, αγαπητοί μου, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.